Η Ένωση Εστίασης Κέρκυρας με τη στήριξη του Συλλόγου Επαγγελματιών Λογιστών Κέρκυρας προσκαλεί τα μέλη της και όλους τους επαγγελματίες της εστίασης που επιθυμούν να εγγραφούν στην επιμορφωτική ενημερωτική ημερίδα με θέμα Εργάνη 2. Πρόστιμα, ψηφιακή κάρτα ΙΚΑ, νέα φορολογικά μέτρα και πνευματικά δικαιώματα μουσικής. Την Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου στις 4.30 στο Εργατικό Κέντρο. Ένωση Εστίασης Κέρκυρας. Ενημερωθείτε υπεύθυνα και σωστά. Τον πρωινό σας καφέ, το σάντουιτς, αλλά και την απογευματινή σας χαλάρωση με έναν υπέροχο χυμό. Στην επαρχιακή οδό Κασιόπης Σιδαρίου, στην Εχαράβη. Και στο τηλέφωνο 26630-64190. Προσφορές σε όλα τα είδη, γυναικεία, ανδρικά και παιδικά. Κατάστημα Well, σε εξαιρετικές τιμές. Όρος συνάντησης στα Ολύμπια, το καφενείο του Ζήσιμου που πλέον λέγεται Greco Street. Ιδιαίτερα εκπαιδευμένο και ευγενικό προσωπικό, προϊόντα υψηλής ποιότητας, χώρος με σεβασμό στην ιστορία, αλλά και άβρα Ιωνίου, το Greco Street αποτελεί ξανά το αγαπημένο στέκι για κάθε ηλικία. Σας περιμένουμε να δοκιμάσετε από κοντά τις γεύσεις μας, να απολαύσετε τον καφέ σας στο υπέροχο Λιστόν. Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμε με το αστικό κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα περιορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Μπενίτσες, αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στο χρόνο σας. Εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κερκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Εστιατόριο Rex στο πιο κεντρικό σημείο του νησιού, στο κέντρο της πόλης. Από το 1932, σταθερά προτείνει γεύσεις με γνώμονα την παράδοση που σίγουρα δεν θα σας αφήσουν ανικανοποιητούς. Εστιατόριο Rex. Για ένα ξέχαστο ταξίδι γεύσης. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ.
κατάστημα Κέρκυρα Stores, τσαπημένη κερκυραϊκή επιχείρηση με δωρεάν και γρήγορη εξυπηρέτηση σε όλο το νησί και με ένα εύχριστο e-shop που πολύ εύκολα κάνετε τις παραγγελίες σας. Σύντομα μεταφερόμαστε σε έναν πανέμορφο, ιδιόκτητο, τεράστιο και πιο σύγχρονο χώρο στον περιφερειακό Λευκύνης. Μας βρίσκεται στα γνωστά τηλέφωνα που ήδη γνωρίζετε και όπως πάντα άμεση, δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Σας περιμένουμε με πολλές ευχάριστες εκπλήξεις. Αποτυπώστε τις καλύτερες σας στιγμές με ένα γύψινο ενθύμιο. Art Studio by Marina Κουφαλιτάκη. Ενθύμια εγκυμοσύνης, ενθύμια γέννησης, αλλά και πίνακες ζωγραφικής και κατόπιν παραγγελίας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ 5ης, 18 Ιανουαρίου. Χρόνια πολλά σε όλες όσες και όσους γιορτάζουν. Εκπομπή Λόγος Αντίλογος, πιστή σε ραντεβού της 10 η ώρα ακριβώς. Μας παρακολουθείτε από τα social media, Facebook, TikTok και Instagram. Μας παρακολουθείτε το κανάλι μας στο YouTube, Corfu TV News. Μας θέλετε αναφορές, ανακοινώσεις και θέλετε να επισημάνουμε στο email μας, corfutvnews@gmail.com. Πολύ γρήγορα ανοίγουμε το βήμα της εκπομπής μας και υποδεχόμαστε το Διονύση Μάμαλο. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα. Είναι βράδυ Πέμπτης, είναι 18 Ιανουαρίου και χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Σήμερα το Αγίου Αθανασίου. Στο Θανάση, στην Αθανασία, σε όλους που εορτάζουν. Και βεβαίως και χθες ήταν το γιορτή του Αγίου Αντωνίου. Ακριβώς. Χρόνια πολλά και στους Αντώνιδες, στην Αντωνία. Και είναι οι μέρες γιορτών. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Έχουμε λοιπόν, πολλά θέματα και σήμερα, συγνώμη. Πάρα πολλά θέματα και αποκαλύψεις. Αποκαλύψεις, θέματα σοβαρά και σημαντικά. Να ξεκινήσουμε όμως από τα καθημάς, δηλαδή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, όλοι μας, είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας, όπως είναι το άλσος και στις φυλακές, που ό,τι μπορείς να βρεις ό,τι θέλεις, μέχρι και σύριγγες. Είναι κρίμα. Μέχρι και σύριγγες. Είναι το γυμνάσιο δίπλα, σχολείο, είναι λίγο too much, να το πω έτσι. Είναι χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, πάει ο κόσμος παρκάρει, βλέπει αυτές τις εικόνες. Ας το φροντίσει η Δημοτική Αρχή. Πάμε και στις πλάκες που έχουν αποκολληθεί πλέον από τα πεζοδρόμια και τους πεζόδρομους, με αυτά τα γιγαντιαία φορτηγά που μπαίνουν μέσα. Δεν σέβονται τίποτε. Και δεν σέβονται τίποτε γιατί δουλειά τους θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι. Δεν είναι ότι δεν σέβονται. Όταν τους δίνει η επιχείρηση να μπει με 5 τόνους, θα μπει με 5 τόνους. Τελείωσε. Πρέπει να μπει μια τάξη. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει. Και έχουμε και τεράστιες ουρές στη ΔΕΗ για αυτή την δήλωση που θέλουν να κάνουν. Τεράστιες ουρές. Ντροπή είναι. Διότι θέλουν να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι. Δεν έχουν όλοι τα κινητά τους. Και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Έτσι. Λοιπόν. Ξέχασα να σου πω, ο κύριος Παΐς, ο Σπύρος Παΐς πήγε στις Βρυξέλλες, μας ενημερώνει ότι όλα καλά, όλα τέτοια, να μας ενημερώσει. Δεν ξέρω αν τον έστειλε το επιμελητήριο, αλλά ο κύριος Παΐς αναλαμβάνει και πρωτοβουλία και πάει και από μόνος του. Και μια και λέω επιμελητήριο, όλος ο μηχανισμός στις προηγούμενες εκλογές του επιμελητηρίου φρόντιζε να στηρίξει την κυρία Ιδρέου. Εντάξει, με διάφορα πράγματα. Το εξαπτέρυγο εκεί, ο κύριος Πάτουλας, έκανε τα πάντα. Ό,τι ήθελε η Δημοτική, ήθελε η κυρία Ιδρέου. Λοιπόν, αυτή είναι η απερχόμενη διοίκηση του επιμελητηρίου. Να το έχουν υπόψη τους οι κάτοικοι, οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες, όλοι. Και πάμε και σε ένα άλλο. Θυμάσαι που μιλάγαμε για τα 6 εκατομμύρια της μεταφοράς των απορριμμάτων που είχε προσφύγει η αντιπολίτευση και είχε ζητήσει να κυρωθεί από την αποκεντρωμένη. Είχε αποκυρωθεί από την αποκεντρωμένη όμως η κυρία Ιδρέου. Και το λέω αυτό για να το προσέξουμε πάρα πολύ καλά. Γιατί διαβάζω διάφορα σχόλια. Η κυρία Ιδρέου προσέφυγε στην επιτροπή το άρθρο 152 και το κέρδισε. Και τώρα είναι υποχρεωμένος ο Δήμαρχος να κάνει σύμβαση 6 εκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ. Όπως είναι υποχρεωμένος ο Δήμαρχος να κάνει και τις συμβάσεις που αφορούν βαρελότα 30.000 ευρώ, όχι να θα κάνει τις συμβάσεις, να υλοποιήσει τις συμβάσεις.
Γιατί οι συμβάσεις έχουν γίνει. Η σύμβαση πάνω σκάρι για τα πύληνα έχει γίνει. Για τα λουλούδια έχει γίνει. Για το γιατρό έχει γίνει. Φρόντισαν μέχρι 31-12 να τα κάνουν όλα. Για την επόμενη δημοτική αρχή, για να τον ξεκουράσουν τον κύριο Πλημένο και να μην μείνει τίποτα στο ταμείο. Γιατί ήρθε μια αγωγή προχθές 700.000, αναμένουν και μια άλλη. Να δούμε πού θα φτάσει ο πάτος, αν έχει πάτο. Αν έχει πάτο, γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει πάτος πλέον. Και να πω και κάτι για τη Δημοτική Αρχή της Νότιας Κερκίδας. Ο χώρος, για όσους δεν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα, ο χώρος του Χιτά της Λευκύμης είναι ιερός. Έχει χαθεί ζωή εκεί πέρα. Έχουν γίνει κινητοποιήσεις. Ας φροντίσει η Δημοτική Αρχή να υλοποιήσει το αίτημα των κατοίκων της Λευκύμης. Πάρκο θέλουν. Πάρκο, ένας χώρος που θα αποδοθεί στον κόσμο, στο λαό της Λευκύμης. Τίποτα άλλο για την ώρα. Γιατί ακούω ψιθύρους και κανείς δεν θέλει να επαναληφθούν αυτά που έγιναν πριν μερικά χρόνια. Λοιπόν, αντιδήμαρχοι, κοίταξε να δεις κάτι. Εκεί στο Βορρά, λέει ο κ. Μαχημάρης, αν δεν γίνει, λέει, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ, δεν θα χρήσει αντιδήμαρχος. Καταρχήν, οι αντιδήμαρχοι αυτοί που είναι τώρα εκεί, δεν είναι σύμφωνα με τον νόμο. Πρέπει να τους ορίσει. Ή εκτός να τους έχει ορίσει κρυφά. Δεν νομίζω να το έχει κάνει. Επομένως, πρέπει να ορίσει αντιδημάρχους. Εντάξει, θα είναι πρωτότυπο αυτό που λέει. Είναι πρωτότυπο. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω γιατί δεν ορίζει αντιδημάρχους. Μα ήδη έχει αργήσει πολύ, Διονύση. Είναι 18 του μήνα. Λειτουργεί με τους προηγούμενους αντιδημάρχους, αλλά οι προηγούμενοι αντιδημαρχοί δεν έχουν τυπικό ρόλο. Μόνο ουσιαστικό έχουν να το βοηθάνε. Απορώ, τέλος πάντων. Έχουμε ένα ρεπορτάζ όμως. Τον είχαμε ρωτήσει εμείς τον κύριο Μαχημάρη τι θα γίνει με τους αντιδημάρχους. Μας έχει απαντήσει, πάμε να το δούμε. Αναμένετε να ανακοινώσετε και τους αντιδημάρχους σας. Είδαμε, ο Φλεβάρης και Φλεβίση, αντιδημάρχους θα μερίσει. Είναι η εποχή. Θα τελειώσω επειδή σοβαρό στοιχείο και αραία, επειδή πολύ σοβαρό σημαντικό στοιχείο, μια δομή τέτοια. Γιατί εγώ θεωρώ δηλαδή ότι όπως το 19 συστήσαμε το Δήμο και προχωρήσαμε, έτσι εξίσου τόσο σημαντικό, σχεδόν περίπου το ίδιο, είναι και εσείς της ΔΕΑ και το Δήμο Βορείας Κέρκυρας. Αλλά όλοι μας, και 15 δημοτικοί σύμβουλοι και εγώ προσωπικά, όλοι μαζί, στοχεύουμε τώρα να συγκροτήσουμε γρήγορα και να συστήσουμε τη ΔΙΑΚ, πολύ γρήγορα να βγάλουμε διοικητικό συμβούλιο πρόεδρο και αντιπρόεδρο για να προχωρήσουν, να κάνουμε τεχνικό πρόγραμμα και προπολογισμό και στη ΔΙΑΚ και στον Δήμο, και στο Δήμο μας, και παράλληλα αμέσως να συστήσουμε και δύο μεγάλους οργανισμούς. Να περάσουμε λοιπόν στο κυκλοφοριακό. Αυτή είναι παράδεκτη κατάσταση που συμβαίνει τουλάχιστον τις πρωινές ώρες στο ιστορικό κέντρο. Ό,τι αυτοκίνητο θέλεις μπορεί να το δεις στην πιάτσα. Φορτηγό. Μέχρι και νταλίκα. Και νταλίκα μπορεί να τη δεις εκεί μέσα. Πρέπει να εξηγήσουμε σε όλους τους επαγγελματίες, προμηθευτές, ότι εκεί είναι πεζόδρομος. Έτσι. Πρέπει να στέλνουμε αυτοκίνητα ειδικού τονάζ. Πουθενά στον κόσμο δεν συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στην Κέρκυρα. Άναρχα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Μπαίνει από εδώ δεξιά, αριστερά, βγαίνει όπου θέλει. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν έχει προηγούμενο. Αυτό επισημαίνει και ο κύριος Ολύμπιος, ο πρόεδρος του κατοίκων της Παλιάς Πόλης, που λέει το εξής απλό: δεν έχει γίνει μέχρι τώρα τίποτα. Ας φροντίσει η νέα δημοτική αρχή αυτά τα πράγματα να μπουν σε μια σειρά. Και θέλω να τον ακούσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, κύριε Μάμαλε, στην Παλιά Πόλη. Διαχρονικά προβλήματα τα οποία δεν έχουν λυθεί για χρόνια και ιδιαίτερα τα τελευταία 4 χρόνια δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι το πάρκινγκ και το κυκλοφοριακό μέσα στην Παλιά Πόλη. Γίνεται το έλα να δεις και ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, σαν τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που υπάρχει μια ανεξέλεκτη κατάσταση από φορτηγά. Μπαίνουν, βγαίνουν στην Παλιά Πόλη και νομίζω ο Δήμαρχος πρέπει να έρθει να τα δει για να έχει και ίδια αντίληψη. Ξυλώνουν πλάκες. Ξυλώνουν πλάκες, περνάνε, γι' αυτό και έχουμε προβλήματα και με τα
και με, με τους δρόμους και τα πλακόστρωτα. Γι' αυτό κάτι πρέπει να γίνει, να μπει ένας φραγμός, όπως λέει και το σχέδιο διαχείρισης και ο κανονισμός αστικής λειτουργίας. Για το πάρκινγκ γενικά πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε και να λέμε τι πρέπει να γίνει, έστω και με προσωρινά μέτρα, μέχρι να γίνουν τα περιφερειακά πάρκινγκ μας. Έχουμε ένα πάρκινγκ εδώ στην κάτω πλατεία. Πρέπει να προβλεφθεί, όπως έχουμε πει, χώρος για τους κατοίκους. Χώρος για τους κατοίκους, άμεσα, και περιφερειακά του πάρκινγκ και στη σπηλιά, αλλά και αυτό της Λαϊκής, να δούμε αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανακουφίσει προσωρινά το πάρκινγκ στην πόλη, μέχρι να γίνουν τα περιφερειακά πάρκινγκ, αυτό το Λυρικό και τα άλλα, από τα δύο εκεί στα τρία γεφύρια. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Λίπε, τον πρόεδρο του Φιλοκατοίκων Μονίμων, κατοίκων της Παλιάς Πόλης. Έχει δίκιο Διονύση, και έχουν ξεκινήσει και τα σχολεία. Λίγο προσοχή και στα παιδιά, δηλαδή δεν είναι κατάσταση. Ναι, ναι. Και το πρόβλημα βέβαια της στάθμευσης, έτσι. Φροντίζουμε για τους ξένους, να φροντίζουμε τουλάχιστον και για τους κατοίκους. Τους ταλέπορους κατοίκους αυτού του ιστορικού κέντρου. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα, πάρα πολύ γρήγορα όμως. Στο Φλαγκίνιο, που έγινε μια συγκέντρωση χθες για τον Πόντε, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Παρακολούθησε στην, αυτή τη συνέλευση που έγινε. Να, εμείς έχουμε ετοιμάσει και ένα ρεπορτάζ, έτσι, για το τι ακριβώς έγινε και οι απαντήσεις που δόθηκαν από τη Δημοτική Αρχή. Πάμε να το δούμε. Και τις οποίες προτείνουμε να καταθέσουμε στη νέα Δημοτική Αρχή, δεν είναι δικές μας, ούτε μόνο όσων διαχειρίζονται αυτή την ομάδα. Είναι προϊόν της συζήτησης που έγινε μέσα στην ομάδα. Μια συγγραφή σκέψεων των μελών που κοινοποιήθηκε σε αναρτήσεις και σε άλλα σχόλια αναρτήσεων. Είναι αξιοθαύμαστο αυτό που έγινε και σας ευχαριστούμε πολύ. Και το θέμα της στήριξης το προσπαθούμε με, με τη νέα Δημοτική Αρχή και με το Σύλλογο. Γιατί? Γιατί πρέπει να προσπαθήσουμε να μην φάμε και αυτό το χειμώνα, γιατί ενδεχομένως με τις τρικυμίες οι οποίες πρόκειται να έρθουν, γιατί δεν έχουν έρθει μέχρι τώρα, ενδεχομένως, λέω, τον χάσουμε το Πόντε. Άρα λοιπόν μας ενδιαφέρει να το στηρίξουμε και να δώσουμε χρόνο στη νέα Δημοτική Αρχή να νομιμοποιήσει τον Πόντε. Μια περιβαλλοντολογική μελέτη που ήδη έχουμε ξεκινήσει να την κάνουμε, θα κατατεθεί και θα διοδοτηθεί η ενίσχυση του Πόντε που είναι ετοιμόρροπο αυτή τη στιγμή. Άρα δεν θέλω να δώσω χρονοδιάγραμμα. Η πρώτη διαδικασία έχει γίνει σήμερα. Από εκεί και πέρα κάνουμε μια τεχνική έκθεση, έτσι ώστε μέσα στη εβδομάδα, εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, να πάμε και με εσάς και με τα υλικά που θα προσφέρετε και τα λοιπά, να πάμε και εμείς και με τον κύριο Θεοτόκη και με τους εργάτες του Δήμου, να κάτσουμε να στηρίξουμε εκεί που υπάρχει μια καμπυλότητα, μια παραμόρφωση στον Πόντε. Πάρα πολύ απλά. Αυτά που σας είπαν τα επικροτούμε. Ποιος είναι υπεύθυνος για κάθε τι? Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Ο Δήμος έχει το οικόπεδο που το μισθώνει. Ο κοινόχρηστος χώρος που είναι η παραλία και ο Πόντε ανήκουν στη χτηματική υπηρεσία, δεν ανήκουν στο Δήμο. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος. Ισχύει πάρα πολλά χρόνια αυτό για τον ευπρεπισμό του. Και για να ειδοποιεί την αστυνομία και το λιμεναρχείο και την κτηματική υπηρεσία για όποιες παρεμβάσεις, όποιες αυθαίρετες παρεμβάσεις συμβαίνουν εκεί, ό,τι συμβαίνει, για να εκείνοι να παίρνουν τα μέτρα τα κατάλληλα. Λοιπόν, είδαμε και αυτό το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια αποκάλυψη. Ξέρεις, πολλές φορές τα πράγματα έρχονται στην ώρα τους. Έρχονται εκεί που πρέπει. Να αποδοθεί δικαιοσύνη, και η δικαιοσύνη που έχω εμπιστοσύνη πάντα στη δικαιοσύνη αποδίδει τα του Κέσσαρου στο Κέσσαρι. Και τι εννοώ? Με εισαγγελική διάταξη η οποία εγκρίθηκε από τον εισαγγελέα Εφετών και την αρχιοθέτησε σχετικά με την έρευνα που είχε γίνει τότε και μέχρι σήμερα, μέχρι προχθές δηλαδή, για τα εμβόλια που είχαμε κάνει εκτός σειράς, εγώ και κάποιοι άλλοι συμπολίτες. Το λέω εγώ γιατί με εμένα μην είχαν διασύρει. Ακριβώς. Ο κύριος Σκιαδόπουλος που ήταν γιατρός κυνηγήθηκε. Πάρα κυνηγήθηκε. Στην κυριολεξία κυνηγήθηκε ο άνθρωπος, ο Σπύρος Σκιαδόπουλος. Και βεβαίως και ο κύριος ο διευθυντής. Κύριος Γαρδικιώτης. Πλήρη δικαίωση. Αυτό. Πλήρη δικαίωση. Και τώρα να δω
θα έχουν να πούνε μια λέξη αυτοί οι στρούκτορες που έβγαιναν, αυτοί οι συκοφάντες. Μέχρι και ο σήκωσε την πένα του και έγραψε, μέχρι και ο βουλευτής, ο κύριος Αλέκος Αυλονίτης τότε, αν θυμάσαι. Τα θυμάμαι, Διονύση, θυμάμαι φυσικά. Αν θυμάσαι. Και μίλαγε περί ηθικής. Έτσι. Μέχρι και αυτός, διότι είναι το και θέμα ήταν... Διονύση, είναι και μια προσωπική σου δικαίωση. Άκουσες και τι δεν άκουσες και είπανε και γράψανε και δείξανε. Αλλά είπες κάτι πολύ σωστό. Έρχεται η ώρα της δικαίωσης. Έρχεται. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Πέραν της δικαίωσης, ήταν πολιτικό, ρε. Θέλησαν να χτυπήσουν πολιτικά, γιατί ξέρουν που ανήκω. Εμένα, που εγώ είμαι ένας δημοσιογράφος, είχα πάρει μια συνέντευξη από τον σημερινό πρωθυπουργό, όταν ήταν επικεφαλής της αντιπολίτευσης, και θέλησαν στο πρόσωπό μου να χτυπήσουν τον Μητσοτάκη. Βέβαια, με διέσυραν. Και οι καλοί συνάδελφοι εδώ πέρα από τα κανάλια. Αυτό. Εδώ, πολύ καλή εντός αγωγικών. Καλόπαιδα. Ακριβώς. Το τι είπε το στόμα τους. Και μια κυρία που είναι ανταποκρίτρια στην Αθήνα. Βρήκαν ευκαιρία να, όπως τα κοράκια που τρέχουν στα πτώματα, ακριβώς, να τσιμπήσουν και να σπαράξουν. Τώρα, πολύ περισσότερο τον γιατρό, τον Σπύρο, τον Σκιαδόπουλο. Πολύ περισσότερο. Που ο άνθρωπος... Εντάξει, Διονύση, και σένα. Και εγώ θα περιμένω μια συγγνώμη κάποια στιγμή να σου ζητήσουν. Θα μου πεις, ρε, τι λες τώρα. Όχι, θα έπρεπε. Και ρωτώ. Ορισμένοι πραγματικά και τι δεν κάνανε εναντίον σου. Και ρωτώ. Μια συγγνώμη. Γιατί πρέπει να πούμε, για να πω και την ουσία, δύο λόγια. Τότε είχαν περισσέψει αυτό το υγρό του εμβολίου. Γιατί ήταν. Ανοίγαν ευρώ να κάνουν. Και αν είχε πάρει τότε ο Σκιαδόπουλος, μου λέει να κάνει εμβόλιο. Λέω πώς θα κάνω εμβόλιο, αφού δεν. Μου λέει να κάνει εμβόλιο, λέει να το πετάξω. Και ο άνθρωπος τον στήσανε στα 8 μέτρα. Εμένα με λιδωρούσανε. Ο κύριος Μάμαλος, ο αγιογράφος του Μητσοτάκη. Ήταν κάτι Σιριζέι, καλόπαιδα εδώ πέρα, που έτρεχαν τα σάλια τους. Από τη χαρά τους τρέχαν τα σάλια τους. Έχεις δει τις ΙΕΝΕΣ όταν κατασπαράζουν. Έτσι τρέχαν τα σάλια τους. Θέλω να ακούσουμε τον δικηγόρο, τον κύριο Σκιαδόπουλο, τον Γιάννη τον Κοντό, να μας πει για αυτή την εισαγγελική διάταξη που δικαιώνει πλήρως τον Σπύρο τον Σκιαδόπουλο. Και είπα και ποιους άλλους. Προηγουμένως δεν θέλω να ευλογώ τα γένια μου, αλλά ακούστε τι είπε ο δικηγόρος για την εισαγγελική διάταξη, η οποία θέτει τέλος σε αυτή την ιστορία. Και να πω και κάτι άλλο. Ο κύριος Διπάρχης, πώς λέγεται? Ο κύριος Καρβέλης. Άλλος αυτός. Ο κύριος Ατσαλάκωτος, ο οποίος ερχόταν στην Κέρκυρα και δεν τρέπεται και τον υποδέχονται κάποιοι ακόμα, ο κύριος Γκίκας που κάνει και φωτογραφίζεται και αγκαλίτσα. Τώρα τι θα πω να πει στην οικογένεια Σκιαδόπουλου? Τη γνωστή οικογένεια Σκιαδόπουλου στην Κέρκυρα, ο κύριος Γκίκας, τι θα πω να της πει? Θα ζητήσει συγγνώμη? Όχι σε μένα, δεν θέλω συγγνώμη εμένα. Στο γιατί Σκιαδόπουλο που τον έφτιαξε. Που τον καταντήσανε. Αυτό. Να σέρνεται. Θα ζητήσουν με τον κύριο Καρβέλη. Τον κύριο Γαλλικό τον πετάξανε. Θα ζητήσουν συγγνώμη. Ρωτάω. Κύριε Γκίκα, τι θα κάνετε τώρα εσείς με την εισαγγελική διάταξη? Εδώ είναι στα χέρια μου. Αυτό. Τη βλέπουμε, τη βλέπουμε. Τι θα κάνετε? Θα πάτε στην οικογένεια Σκιαδόπουλου να ζητήσετε συγγνώμη, που είναι και κοντά σας και το φαρμακείο? Θέλω να δούμε τι μας είπε ο Γιάννης ο Κοντός. Ο δικηγόρος, πάμε. Θα θυμούνται οι συμπολίτες μας ότι το Γενάρη του 2021, εν μέσω των εμβολιασμών με τον κορονοϊό, είχε ξεσπάσει μία πολύ αρνητική δημοσιότητα σε σχέση με τρία πρόσωπα κυρίως, τον κύριο Γαρδικιώτη που ήταν διευθυντής του ΙΚΑ, τον κύριο Σκιαδόπουλο που ήταν ένας από τους γιατρούς του ΙΚΑ υπεύθυνος των εμβολιασμών, τον κύριο Μάμαλο ο οποίος ήταν εμβολιαστής και αρκετούς άλλους συμπολίτες, και τότε εφημερίδες τύπου ντοκουμέντο είχαν κυκλοφορήσει φωτογραφίες και πάρα πολύ αρνητικά σχόλια, δημιουργώντας ένα κλίμα πολύ νοσηρό έναντι αυτών των προσώπων, αλλά και γενικότερα του τρόπου διαχείρισης
των εμβολιασμών, αφήνοντας υπονοούμενα για πολύ κακή διαχείριση του θέματος. Αυτό βεβαίως έθιξε συγκεκριμένα πρόσωπα. Δημιουργήθηκε αυτεπάγγελτα μία ποινική δικογραφία και η δικαιοσύνη μας πείθει για άλλη μία φορά ότι μπορεί με αργούς ρυθμούς μεν, να αποδίδει όμως δικαιοσύνη σωστή δε. Πράγματι εξεδόθη προημερών διάταξη αρχιοθέτησης της υπόθεσης από την εισαγγελέα πρωτοδικών με την έγκριση του εισαγγελέως εφετών, δηλαδή μιλάμε για οριστική αρχιοθέτηση, διότι δεν βρέθηκε σε αυτή την υπόθεση κανένα πεδίο για άσκηση ποινικής δίωξης. Δηλαδή ουσιαστικά η διάταξη αυτή πλήρως δικαιώνει τον κύριο Γαρδικιώτη, τον κύριο Σκιαδόπουλο ειδικά, τον οποίον είχα εκπροσωπήσει εγώ κατά το στάδιο της προανάκρισης, τον κύριο Μάμαλο και όλους τους εμπλεκομένους. Εδώ μπαίνουν πάρα πολύ σοβαρά ερωτήματα πλέον, δηλαδή για την αποκατάσταση της αρνητικής δημοσιότητας αυτών των ανθρώπων κατά την εποχή εκείνη, την οποία οι συμπολίτες ακόμη και σήμερα θυμούνται με ένα πάρα πολύ δεικτικό τρόπο και αρνητικό τρόπο. Δεύτερον, ότι η ΕΚΤΗ είπε και ο κύριος Καρβέλης, ασκώντας πειθαρχική διαδικασία, τιμώρησαν τα άτομα αυτά. Δηλαδή, θα ήθελα πραγματικά σήμερα να δω ποια είναι η θέση της ΕΚΤΗΣ, είπε, και του κυρίου Καρβέλη, ο οποίος έτρεξε μαζί με τα πειθαρχικά όργανα της ΕΚΤΗΣ, είπε, να κάνει τι, να τιμωρήσει τα άτομα αυτά, τα οποία η δικαιοσύνη σήμερα οριστικά πλέον τα έχει απαλλάξει. Έτσι λοιπόν, δεν σας κρύβω ότι και προσωπικά νιώθω ικανοποιημένος για την λειτουργία της δικαιοσύνης, για τα αποτελέσματα αυτά, για το ότι δικαιώνονται 3-4 χρόνια μετά σχεδόν τα πρόσωπα αυτά και ταυτόχρονα για το γεγονός ότι η δικαιοσύνη απέδειξε για άλλη μια φορά ότι ξέρει να αποδίδει τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι και τα του Θεό το Θεό, έστω και αργά. Τον ακούσαμε τον κύριο Κοντό, είναι ο δικηγόρος λοιπόν του κυρίου Σκιαδόπουλου και μιλάμε για μια δικαίωση του Σπύρου του Σκιαδόπουλου, του κυρίου Γαρδικιώτη, αλλά και εσένα, του Διονύση του Μάμαλου, και το λέω εγώ. Ας το μην πεις εσύ. Τώρα ο κύριος Σκιαδόπουλος θα μοιράσει χαρτιά. Και τι εννοώ? Αγωγές. Άδικο θα έχει, Διονύση. Αγωγές. Να πληρώσουν. Άδικο θα έχετε. Κανονικά και εγώ έπρεπε να το κάνω αυτό. Και εγώ έπρεπε να το κάνω αυτό, ωραία. Αυτό. Να μοιράζω αγωγές. Έτσι. Για ηθική βλάβη. Για ηθική βλάβη. Γιατί αυτοί εδώ οι τοπικοί συνάδελφοι, καλόπαιδα συνάδελφοι, έδιναν, κάποιο χαρτί είχαν πάρει από μέσα από το ΙΚΑ, εγώ υποψιάζομαι πώς επήρθε το χαρτί, και το μοιράζανε. Βγαίνανε και κάνανε και δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης. Καλόπαιδα. Αλλά θα μου πεις, εντάξει, εγώ λέω άφησα αυτής, δεν ξέρω να τι κάνανε. Έτσι είναι. Το μίσος τους, σαν τις σύενες, επαναλαμβάνω, που τρέχανε με τα σάλια να κατασπαράξουν κάποιον ο οποίος... Τι έκανες, τι έκανες τώρα, μην τρελαθούμε τώρα τελείως. Το Σκιαδόπουλο τον κακομύρι, το Σκιαδόπουλο τον γιατρό, που δεν έχει περάσει και κυραίως από το ΙΚΑ, που να μην τον έχει εξυπηρετήσει. Βέβαια. Το Σπύρο το Σκιαδόπουλο. Λοιπόν. Εντάξει. Εγώ θα περιμένω τη συγγνώμη, πάντως, Διονύση, και μόλις μου πεις, ρέα μου, ζητήσανε συγγνώμη, θα την παρουσιάσω αμέσως. Έχεις το λόγο μου. Την περιμένουμε τη συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να περάσουμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα. Mm-hmm. Σε μια διαμαρτυρία των κατοίκων της Στρογγυλής. Ναι. Μια παράσταση που έκανα σήμερα στη Μητρόπολη Κερκίδας. Πρέπει να πω στους κυρίους ότι πάντα εκφράζω τη γνώμη μου ελεύθερα. Έτσι. Δεν θα μου λένε μία στενοχωρούμε το Μητροπολίτη, λέει στενοχωρήσατε το Μητροπολίτη. Μία για αυτό το θέμα είπα την άποψή μου. Αυτό. Κύριε η κάτοικη της Στρογγυλής, δεν πρέπει να την πω. Ναι. Βεβαίως να καταθέσετε την άποψή σας. Κάνω κι εγώ ένα σχόλιο. Μπορώ να το κάνω. Επιτρέπετε. Τι σημαίνει. Τον έχει πιάσει ο Μητροπολίτης. Τι τον έχει πιάσει ο Μητροπολίτης. Αλλά δεν είναι εγώ κουβέντα. Τι σοβαρά πράγματα αυτά. Αν έχετε κάτι, αυτό μου το πείτε ευθέως. Έτσι. Ένα στοιχείο. Αυτό. Θεός.
αλλά τη γνώμη μου θα τη λέω. Όσο και άσχημη είναι, όσο και κακή να είναι και πονάει, θα τη λέω. Και δεν το λέω μόνο για τους κατοίκους της Τρογγυλής, αλλά και για οποιονδήποτε. Δεν κάνω πίσω. Θέλω να δούμε ένα ρεπορτάζ από την παράσταση που κάνανε και τις δηλώσεις που κάνανε οι κάτοικοι της Τρογγυλής. Κύριε εκπρόσωπε εκεί πέρα. Και ο πρόεδρος, της κοινότητας εκεί της Τρογγυλής. Ο κύριος Μπόγδος. Πάμε να δούμε. Και 6 μήνες αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με τον ιερέα της Ενορίας, ο οποίος καταχρηστικά παράνομα έχει κλειδώσει τις εκκλησίες. Ο κόσμος δεν πάει στην εκκλησία, έχει βγάλει έναν πάρα πολύ άσχημο χαρακτήρα και μια πάρα πολύ άσχημη συμπεριφορά και προς τους κατοίκους και τους ενορίτες, σε οποιονδήποτε τολμά να μιλήσει διαφορετικά. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, παρότι είχε ζητήσει ακρόαση από τον Σεβασμιότατο, ήρθε 2-3 φορές, δεν τους δέχτηκε ποτέ. Μίλησαν προφορικά με κάποιους εκπροσώπους, του εξέθεσαν τα προβλήματα που έχουν με τον συγκεκριμένο ιερέα. Και αντί ο συγκεκριμένος ιερέας είτε να παυθεί είτε να μετατεθεί, πάφθηκε καταχρηστικά το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, στο οποίο αποδόθηκαν και ευθύνες ότι αυτοί ξεσηκώνουν το χωριό εναντίον του ιερέα. Λοιπόν, σήμερα είμαστε εδώ, καταθέσαμε ένα έγγραφο με υπογραφές του 99% του χωριού, με το οποίο ζητάμε την μετάθεση του ιερέα, ζητάμε στην ουσία την αντικατάστασή του και σαφώς και ως συμπαράσταση στους συγχωριανούς μας, οι οποίοι αποτελούσαν το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και πάφτηκαν καταχρηστικά, χωρίς να ακουστεί η γνώμη τους και η άποψή τους. Είμαστε όλο το χωριό, εκπρόσωποι του χωριού εδώ, εκπροσωπούμε όλο το χωριό και είμαστε εδώ για αυτούς τους δύο λόγους. Η ιστορία μας δεν λειτουργεί, ο χρόνος εκκλησιάζεται από τα νέα χωριά. Σεβόμενος τη θρησκεία μας για μία τους λόγους, έθεσα να πω σε λεπτομέρειες, ζητάμε όχι να διωχτεί ο ΠΑΣ, την αλλαγή του εφημέριου για να επέρθει η κανονικότητα στο χωριό μας, η οποία αυτή τη στιγμή καλατεύεται και δεν θέλουμε να προλάβουμε ακραίες συμπεριφορές. Ευελπιστούμε να μας ακούσουν, να μας αποβάθουν, να μας αφήσουν να πούμε την άποψή μας, να συζητήσουμε, γιατί 5 μήνες προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή και δεν έχουμε πάρει αυτή τη δυνατότητα. Ο νόμος λέει ότι εκκλησίες περνάνε πλέον στην Μητρόπολη. Δεν υπάρχει το θέμα της εκκλησίας. Υπάρχει ένα παρεκκλήσι το οποίο το κάναμε μόνοι μας, το χωριό. Δεν έχουμε διάθεση να το δώσουμε ή ενορία του χωριού μας. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα είναι άλλα πολλά πράγματα, όπως σας είπα, σεβόμενος και για ευνό τους λόγους, δεν αναφέρω. Το είδαμε λοιπόν το ρεπορτάζ. Εγώ νομίζω ότι επιμένουμε σε αυτό που είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι αν έχουν δίκιο οι κάτοικοι, θα το δείξει η δικαιοσύνη. Αν έχει δίκιο η Μητρόπολη, το ίδιο. Αυτό είπες, δεν είπες κάτι παραπάνω, ούτε κάτι λιγότερο. Είσαι σε απόψε, αν έχουν στοιχεία, ας τα δώσουν στη δημοσιότητα. Αυτό είπες. Λοιπόν, επειδή γινόμαστε πάντα δυσάρεστοι, να περάσω και σε ένα άλλο θέμα, πριν περάσουμε στον κύριο Βλαχόπουλο. Είδηση, είναι αποκάλυψη. Ο καταστηματάρχης, ο οποίος είχε στο ιστορικό κέντρο κατάστημα εστίασης και του είχε αφαιρεθεί άδεια από τον ΕΟΤ, είχε προσφύγει, του είχε αφαιρεθεί άδεια να παίζει μέχρι τις 3 η ώρα την νύχτα. Σωστά. Είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη και ζητούσε προσωρινά μέτρα. Δηλαδή να του επιτρέψει η δικαιοσύνη. Σωστά. Να παίζει μέχρι τις 3. Πρέπει να πούμε ότι η είδηση είναι ότι την έχασε. Και στις 5 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, ημέρα Τρίτη, Τετάρτη, θα γίνει και η τακτική δικάσιμος, που και εκεί οι κάτοικοι θα παραστούν. Την έχασε. Άρα πρέπει να επανέλθει στις ώρες λειτουργίας όπως όλοι οι συναδελφοί του. Όπως ορίζει ο νόμος. Αν δεν το γνωρίζει ο αστυνομικός διευθυντής, να του το πούμε και το αστυνομικό διευθυντή. Εντάξει, γιατί ο κύριος αστυνομικός διευθυντής πάντα περιμένει κανένα χαρτί να του δώσεις. Και άμα του δώσεις το χαρτί, άμα του κάνεις για εξήγηση. Λέω ότι πρέπει να το κάνει. Λοιπόν, δεν μπορεί να υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεν μπορεί άλλος να παίζει, ας πούμε, εκεί κοντά στο ΝΑΟ μέχρι τις 3 η ώρα και άλλοι να κλείνουν στις 10, στις 11. Βέβαια, Διονύση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και γι' αυτό έχουμε τον κύριο Λίμπιο, τον πρόεδρο κατοίκων της Παλιάς Πόλης, ο οποίος τι ζητάει. Καταρχήν έχει εμπιστοσύνη στον Στέφανο τον Πουλημένο. Και μπράβο. Ο Στέφανος ο Πουλημένος από την αρχή είχε πει
Εφαρμόστε την νομοθεσία. Τώρα πρέπει να πούμε τον κύριο Σκολαρίκη ότι έφυγε η προηγούμενη δημοτική αρχή. Ναι, έχουμε νέα, τον κύριο Πουλημένο. Εφαρμόστε τον νόμο. Αυτό λέει λοιπόν ο κύριος Ολύμπιος. Ας τον ακούσουμε. Να εφαρμοστεί ο νόμος ο οποίος έχει ψηφιστεί. Μιλάτε για την ηχορύπανση, μουσική κλπ. Πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα. Οι γιορτές έχουν τελειώσει. Καλούμε τον αστυνομικό διευθυντή να εφαρμόσει τον νόμο. Και ο νόμος είναι ένας. Δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στον νόμο. Πρέπει να εφαρμοστεί όπως έκανε και στο παρελθόν. Επίσης, το θέμα έχει τελεσιδικήσει. Αυτό να το πω ακόμα μια φορά. Η απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152 είναι τελική, οριστική. Δεν επιδέχεται καμία αντίρρηση και καμία προσβολή τώρα. Και καλούμε... Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί το λέω αυτό? Διότι υπάρχουν, από ό,τι βλέπουμε, γίνονται προσπάθειες κυρίως από άτομα της μίζωνος αντιπολίτευσης. Προσπαθούν να επηρεάσουν τα άτομα που είναι αυτή τη στιγμή στην εξουσία, να τους επηρεάσουν για να εξυπηρετήσουν κάποια συμφέροντα μιας μειοψηφίας των επιχειρηματιών. Και εδώ πρέπει να το τονίσω. Ναι. Δεν μιλάμε για όλους τους επιχειρηματίες, μιλάμε για μια ομάδα 4-5 ατόμων. Μάλιστα. Προσπαθούν να τους επηρεάσουν ώστε να επαναφέρουν τέτοια θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλούμε τον Δήμαρχο, που το έχουμε πει, και σε όλους τους συμβούλους και μειοψηφίας και της συμπολίτευσης, ότι εμείς σαν κάτοικοι δεν δεχόμαστε καμία εκτροπή από τον νόμο. Άλλωστε είναι και γνωστή η θέση που έχει πάρει ο Δήμαρχος. Ακριβώς. Είναι και γνωστή η θέση. Μας την έχει εκφράσει και προεκλογικά και μετεγεκλογικά, και αυτό περιμένουμε. Οπότε οι άλλοι ας κάτσουν ήσυχα και ας δεχτούν ότι έχουν χάσει τις εκλογές. Και για ποιο λόγο, και να σκεφτούν επίσης για ποιο λόγο έχουν χάσει τις εκλογές. Να το επαναλάβω ότι η είδηση 7 Φεβρουαρίου θα εκδικαστεί και η υπόθεση αυτή με το κατάστημα το οποίο ανοίγει κατ' εξαίρεση, άνοιγε μάλλον, γιατί από σήμερα θα πρέπει, μέχρι να κοινοποιηθεί η απόφαση, έτσι θα μου πεις, δεν έχει καταγραφεί, άρα πρέπει, αλλά την έχασε. Αυτό είναι η είδηση. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Ολύμπιο, λέει ότι έχω εμπιστοσύνη εγώ στο Στεφαντοπουλημένο. Και οι κάτοικοι έχουν εμπιστοσύνη, γιατί προεκλογικά ο Στέφανος ο Πουλημένος, ο νέος δήμαρχος, είχε πάει στους κατοίκους, είχε συνομιλήσει και είπε ότι εγώ θα πράξω τα νόμιμα. Και μπράβο του που το κάνει και πράξει. Βέβαια. Να περάσουμε και στον κύριο Βλαχόπουλο. Ναι, γιατί τελικά έγινε μια συνάντηση στην Αθήνα με τον Υπουργό Ναυτιλίας, όπως πρώτα είχαμε ανακοινώσει. Μας λέει για τα αποτελέσματα όσον αφορά τη συγκοινωνία. Θα βρεθεί, λέει, λύση και άμεσα. Μακάρι. Πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Παξών, τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο. Τυχώς δεν μπορεί να γίνει κάτι άμεσα. Δηλαδή, διαδικαστικά το Υπουργείο δεν προλαβαίνει αυτή την ώρα να βρει κατάλληλο πλοίο και να επιδοτήσει την δρομολόγησή του για ένα πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα. Έγινε όμως ξεκάθαρο ποιο είναι το πρόβλημα σε ό,τι αφορά την έλλειψη δρομολογίων στη διάρκεια του χειμώνα, και ο κύριος Υφυπουργός με υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου του δεσμεύτηκαν ότι οι προκηρύξεις από εδώ και μπρος και οι διαδικασίες για την δρομολόγηση πλοίων στη γραμμή μεταξύ Παξών και Κέρκυρας θα είναι τέτοιες που θα αποκλείσουν την επανεμφάνιση του προβλήματος στα επόμενα χρόνια. Και στη συνέχεια ετέθησαν και κάποια άλλα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου και ειδικότερα της Γενικής Γραμματείας Νησιωτικής Πολιτικής, όπως η επιχορήγηση για προμήθεια και λειτουργία μιας μονάδας αφαλάδωσης, γιατί όπως ξέρετε εμείς εξαρτούμε την υδροδότηση του νησιού από την λειτουργία των μονάδων αφαλάδωσης, οι οποίες είναι ενεργοβόρες μονάδες και χρειάζεται οπωσδήποτε να επιχορηγηθεί το κόστος λειτουργίας τους, όπως επίσης και την αντικατάσταση της μεμβράνης της ομβροδεξαμενής, από την οποία συλλέγουμε βρόχινο νερό
που στη συνέχεια προωθείται στην κατανάλωση. Εκεί υπήρξε πολύ θετική αντίδραση. Νομίζω ότι η επιχορήγηση και οι χρηματοδοτήσεις θα είναι στη διάθεση του Δήμου κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτου. Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Βλαχόπουλο, τον Δήμαρχο των Παξών. Εντάξει, ήταν μαζί του και ο κύριος Γκίκας, όπως λέει. Τώρα... Να υπενθυμίσω τον κύριο Γκίκα να ζητήσουν συγγνώμη από την οικογένεια Σκιαδόπουλου, του γιατρού του Σπύρου του Σκιαδόπουλου. Γιατί δεν βρήκε μία λέξη να πει τότε ο κύριος Γκίκας για το Σπύρο, το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, το Σπύρο του Σκιαδόπουλου. Ακριβώς. Τον άφησαν να τον κατασπαράζουν οι Σιριζέοι και ο άλλος, πώς το λέμε, πάμε, τον υπάρχει. Ο κύριος Καρβέλης. Και ο κύριος Καρκαβέλης. Τον κατασπάραζε. Καρβέλης. Πώς τον είπα. Ναι, ο κύριος Καρβέλης. Λοιπόν, τον κατασπάραζαν. Να του ζητήσουν συγγνώμη τουλάχιστον. Αν μην τι άλλο, θα προσφύγει στην δικαιοσύνη. Και καλά θα κάνει. Θα έπρεπε. Λοιπόν. Δεν είχατε προσφύγει όλοι. Λοιπόν, δεν σου δίνω άλλο χρόνο γιατί έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ. Θα πάμε γρήγορα να δούμε χορηγούς και επιστρέφουμε αμέσως. Για τον πρωινό σας καφέ, το σάντουιτς, αλλά και την απογευματινή σας χαλάρωση με έναν υπέροχο χυμό. Στην επαρχιακή οδό Κασιόπη Σιδαρίου, στην Εχαράβη. Και στο τηλέφωνο 26630-64190. Τα είδη, γυναικεία, ανδρικά και παιδικά. Κατάστημα Well, σε εξαιρετικές τιμές. Όρο συνάντηση στα Ολύμπια, το καφενείο του Ζήσιμου που πλέον λέγεται Greco Street. Ιδιαίτερα εκπαιδευμένο και ευγενικό προσωπικό, προϊόντα υψηλής ποιότητας, χώρος με σεβασμό στην ιστορία αλλά και άδεια Ιωνίου, το Greco Street αποτελεί ξανά το αγαπημένο στέκι για κάθε ηλικία. Σας περιμένουμε να δοκιμάσετε από κοντά τις γεύσεις μας, να απολαύσετε τον καφέ σας στο υπέροχο Λιστόν. Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμαι με το αστικό. Κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα απεριορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Μπενίτσες, αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στο χρόνο σας.
Στη νέα εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κεκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Πολυκατάστημα Κέρκυρα Stores, τσαπημένη κερκυραϊκή επιχείρηση με δωρεάν και γρήγορη εξυπηρέτηση σε όλο το νησί και με ένα εύχριστο e-shop που πολύ εύκολα κάνετε τις παραγγελίες σας. Σύντομα μεταφερόμαστε σε έναν πανέμορφο, ιδιόκτητο, τεράστιο και πιο σύγχρονο χώρο στον περιφερειακό Λευκύνης. Μας βρίσκεται στα γνωστά τηλέφωνα που ήδη γνωρίζετε και όπως πάντα άμεση, δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Σας περιμένουμε με πολλές ευχάριστες εκπλήξεις. Εστιατόριο Rex στο πιο κεντρικό σημείο του νησιού, στο κέντρο της πόλης. Από το 1932 σταθερά προτείνει γεύσεις με γνώμονα την παράδοση που σίγουρα δεν θα σας αφήσουν ανικανοποίητους. Εστιατόριο Rex, για ένα ξέχαστο ταξίδι γεύσης. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Η Ένωση Εστίασης Κέρκυρας με τη στήριξη του Συλλόγου Επαγγελματιών Λογιστών Κέρκυρας προσκαλεί τα μέλη της και όλους τους επαγγελματίες της εστίασης που επιθυμούν να εγγραφούν στην επιμορφωτική ενημερωτική ημερίδα με θέμα Εργάνη 2. Πρόστιμα, ψηφιακή κάρτα ΙΚΑ, νέα φορολογικά μέτρα και πνευματικά δικαιώματα μουσικής. Την Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου στις 4.30 στο Εργατικό Κέντρο. Ένωση Εστίασης Κέρκυρας. Ενημερωθείτε υπεύθυνα και σωστά. Λόγος αντιλόγος, ενότητα δεύτερη, επιστρέψαμε εδώ Διονύση. Νομίζω ότι και στην πρώτη ενότητα δώσαμε και ειδήσεις και αποκαλύψεις. Και αποκάλυψη είναι αυτή. Η εισαγγελική διάταξη που εγκρίθηκε από τον εισαγγελέα φετών. Να το πούμε και στο ξαναπούμε, γιατί δεν νομίζω να το παίξουν πολύ Διονύση. Εμείς όμως να το πούμε, να το καταλάβει. Εγώ δεν θα το παίξει κανένας. Κανένας θα το παίξει. Αυτό. Έτσι, δεν θα το παίξει κανένας. Ντρέπονται. Δεν έχουν μούτρα. Καλόπαιδα. Τι έσυραν. Το Σπύρο του Σκαδόπουλο, εμένα, το Γαρντικιώτη. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Αγγελόπουλο, στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Κοίταξε, υπάρχει ένα θέμα πολύ σοβαρό. Ναι. Οι ιώσεις είναι στο πικ. Τα παιδιά αρρωσταίνουν. Απουσίες δεν δικαιολογούνται. Τι θα γίνει? Αυτό. Για να τον ακούσουμε τι μας είπε. Πάμε. Ήρθαν τα σχολεία μας. Επανήλθαμε όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί στις τάξεις. Και βέβαια πάντοτε αυτή την περίοδο υπάρχει η επιστροφή με το ενδεχόμενο, όπως και φέτος, γρήπης, ίωσης, αλλά και COVID. Πράγματι ξεκινήσαμε την φετινή σχολική χρονιά του 24 με ήπια μέτρα που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας, ύστερα από εισηγήσεις των αρμοδίων ιατρικών φορέων. Ήπια τα μέτρα, σχετικά εθελοντική η χρήση μάσκας, τα μέτρα ήπια όσον αφορά το πλύσιμο των χεριών, τον αερισμό των αιθουσών και άλλες λεπτομέρειες για τις οποίες ενημερώθηκαν με αντίστοιχη εγκύκλιο από το Υπουργείο Παιδείας οι διευθυντές των σχολικών μονάδων. Δύο εβδομάδες σχεδόν μετά από το άνοιγμα, δεν έχουμε αναφορές για ιδιαίτερα αυξημένα κρούσματα, είτε ίωσης, γρήπης, είτε COVID. Θα έλεγα ότι είμαστε σε φυσιολογικά προς το παρόν επίπεδα,
και αυτό μας χαροποιεί, γιατί είναι και αυτό που θέλουμε. Να μην έχουμε ιδιαίτερες αυξήσεις στα ποσοστά μαθητών ή εκπαιδευτικών που νοσούν. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα εάν εμφανιστούν αυξημένα κρούσματα. Πάντως, νομίζω ξεκινήσαμε πολύ καλά και συνεχίζουμε σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Αυτά σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων και την εμφάνιση ιώσεων ή κρουσμάτων COVID. Τον ακούσαμε τον κύριο Αγγελόπουλο, ναι, δικαιολογούνται απουσίες μέχρι ορισμένες, αλλά αν η ίωση είναι παραπάνω, τι γίνεται? Είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει άμεσα το Υπουργείο Παιδείας. Να περάσουμε τώρα και στον κύριο Πελάη. Α, πολύ σοβαρή καταγγελία. Ο κύριος Πελάης, βέβαια, πολύ σοβαρή. Έχουμε δικηγορικό γραφείο που τι λέει, φέρνει εργαζόμενους. Φτηνά εργατικά χέρια. Έχουμε και παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Βέβαια. Βέβαια. Και να σου πω ότι για τους πρώτους συλλόγους που αντέδρασαν ήταν ο Σύλλογος της Κέρκυρας. Ακριβώς. Να ακούσουμε τον κύριο Πελάη. Τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Κέρκυρας. Πάμε. Είναι χρόνια αυτό το οποίο συμβαίνει και τώρα οξύνεται με διάφορες εταιρείες που λειτουργούν διαμεσολαβητικά, που κανείς εδώ πρέπει καταλαβαίνει και από μόνος του ότι το κέρδος αυτών των εταιριών ποιο είναι. Όταν τελικά οι εργοδότες έχουν φτηνότερα εργατικά χέρια μέσα από τη μεσολάβηση των εταιριών αυτών, τότε ποιο είναι το όφελος αυτών των εταιριών και από πού προκύπτει και πώς προκύπτει? Διότι αν πληρωνόταν κανονικά αυτοί οι εργαζόμενοι, τότε για τον εργοδότη θα ήταν πιο κοστοβόρο, γιατί θα έπρεπε να πληρώσει και τις υπηρεσίες της εταιρείας. Άρα λοιπόν εδώ είναι αυταπόδεικτο ότι γίνονται τουλάχιστον παράνομες και ύποπτες καταστάσεις, οι οποίες έτσι έχουν να κάνουν με την αγορά εργασίας και με την προσπάθεια να εκμεταλλευτούν εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν, εργαζόμενους τους οποίους έχουν, οι οποίοι έχουν αδυναμία έτσι να αντισταθούν ή εν πάση περιπτώσει βρίσκονται σε πολύ αρνητικότερη κατάσταση κτλ. Και παράλληλα να λειτουργήσει ως μέτρο πίεσης για τους εργαζόμενους εδώ της χώρας μας, τους επαγγελματίες των κλάδων, ούτως ώστε να δεχτούν χαμηλότερους μισθούς, υποβάθμιση των συλλογικών συμβάσεων, με το φόβο και τον κίνδυνο της απόλυσης και της αντικατάστασής τους με φτηνότερα εργατικά χέρια. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που η εργατική τάξη πρέπει να το παλέψει σοβαρά. Εμείς επανειλημμένα έχουμε καλέσει προς αυτή την κατεύθυνση να δοθεί μάχη και βεβαίως πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει αυτό το ζήτημα να το προσεγγίσουμε μακριά από ρατσιστικές διαθέσεις και ξενοφοβικές διαθέσεις, να δούμε ότι πρόκειται για μια σκληρή εκμετάλλευση και ότι αντίπαλός μας είναι αυτός όπου χρησιμοποιεί τέτοια μέσα και αυτός που απολαμβάνει κέρδη μέσα από αυτές τις καταστάσεις και όχι αυτός που βρίσκεται στην ανάγκη να μπαίνει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Τον ακούσαμε τον κύριο Πελάη. Μία εξέλιξη που θα τη δούμε και στην πορεία, να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Πάμε και στις καταλήψεις. Αχ, ναι. Έχουμε σήμερα αναβρασμό στην παιδεία, η αλήθεια είναι, και καταλήψεις και πορείες έγιναν σήμερα το μεσημέρι. Έχουμε εμείς τον πρόεδρο του ΣΕΠΕ, των εκπαιδευτικών προσβάσεων της εκπαίδευσης, τον κύριο Αντώνη Κουρσάρη. Πάμε να δούμε τι μας είπε. Ο ΣΕΠΕ Κέρκυρας συμμετέχει στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις που γίνονται σήμερα ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που από το παράθυρο προσπαθεί να φέρει η κυβέρνηση, στην ουσία καταστρατηγώντας το ίδιο το Σύνταγμα. Δεν πρόκειται για ενωσιακό δίκαιο, για ευρωπαϊκή επιταγή, όπου θα πρέπει η χώρα μας να συμμορφωθεί. Πρόκειται για μια συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να βάλει από το παράθυρο τους ιδιώτες στον ευαίσθητο τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και καταργώντας στην ουσία τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το βασικό πτυχίο. Τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών δεν θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο πανεπιστήμιο, επομένως να μπορέσουν να ονειρευτούν μια καλύτερη ζωή. Αν η κυβέρνηση ήθελε να βελτιώσει την ποιότητα του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου στα πανεπιστήμια, θα είχε θεσμοθετήσει πολύ διαφορετικά μέτρα,
δεν θα είχε φέρει την ενιαία, την ελάχιστη βάση αγωγής, αλλά και την τράπεζα θεμάτων, πετώντας 100.000 φοιτητές έξω από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και θα είχε χρηματοδοτήσει τα Δημόσια Πανεπιστήμια που τόσα χρόνια απαξιώνονται. Για όλους αυτούς τους λόγους βρισκόμαστε σήμερα στον δρόμο μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους, μαζί με τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και είναι μόνο μια πρώτη ημέρα κινητοποίησεων σε έναν μακρύ δρόμο που θα ακολουθήσουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Τον ακούσαμε και τον κύριο Κουρσάρη. Τι να κάνουμε, αυτά είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. Πάντα. Εντάξει, ιδιωτικά πανεπιστήμια, δημόσια πανεπιστήμια, εκεί νομίζω θα έχουμε πολύ κουβέντα. Να περάσουμε και στον κύριο Κροκίδη, τον αγαπητό συνεργάτη και φίλο. Βέβαια. Και στη συνέχεια θα πάμε στον κύριο Στασινόπουλο. Ωραία, πάμε θα πάμε στη συνέχεια στον δήμαρχο Ζακύνθου. Έτσι. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σπύρο Κροκίδη. Μας ενημερώνει για τις νέες εξελίξεις στην οικονομία. Πάμε να τον ακούσουμε. Ένα μεγάλο ζήτημα είναι το ζήτημα της παραχώρησης των παραλίων και εν συνεχεία της εκμεταλλεύσεώς τους. Πολλοί κόσμος εμπλέκεται γύρω από αυτές τις διαδικασίες, Δήμοι, Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, Ελληνική Εταιρεία για τα Τουριστικά Κίνητα, η ΕΤΑΔ, όπως τα λέγαμε, καθώς επίσης και άλλες υπηρεσίες ή αρχές, όπου εκεί υπάρχει αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων, που δεν βγαίνει κανένα συμπέρασμα ποιος είναι υποχρεωμένος να ελέγξει και να επιβάλλει πρόστιμα, και όλα αυτά στον απόϊχο του κινήματος της πετσέτας του προηγούμενου καλοκαιριού, οδήγησαν σήμερα την πολιτεία να νομοθετήσει και να νομοθετήσει για τα ζητήματα αυτά. Για να δούμε λοιπόν ορισμένα χαρακτηριστικά σημεία αυτής της νομοθέτησης. Πρώτα απ' όλα θα προσδιοριστούν με τρόπο ο οποίος θα είναι ηλεκτρονικά προσδιορισμένος τα σημεία εκείνα τα οποία πρόκειται να παρακολουθούν σε κάθε έναν ο οποίος ενδιαφέρεται. Δεύτερον, θα υπάρχει διαδικασία η οποία θα είναι μέσα από πλατφόρμα για να διενεργηθεί ηλεκτρονικός διαγωνισμός, τον οποίον θα τον διεξάγει τον διαγωνισμό η εκτιματική υπηρεσία του Δημοσίου. Φεύγει αυτή η αρμοδιότητα πλέον από τους Δήμους, καθώς δεν απέδωσε ή δημιουργούσε καθυστερήσεις, παρεξηγήσεις, ψιθύρους. Αυτή η διαδικασία θα γίνεται κάθε χρόνο μέχρι τις 31 Μαρτίου, ενώ για φέτος, πρώτη χρονιά, ισχύως αυτού του νόμου, θα είναι η 31η Μαΐου. Εκεί λοιπόν, μέσα στο νομοσχέδιο, προβλέπεται ο τρόπος με τον οποίο καθορίζονται τα προς παραχώρηση τμήματα των γελών της παραλίας και ούτω καθεξής. Δεύτερον, οι υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνει κάποιος ο οποίος θα κατορθώσει να πάρει ένα τέτοιο τμήμα για το εκμεταλλευτεί. Θα πρέπει με δικές του ευθύνες, με δική του ευθύνη, να υπάρχουν αλαξιέρες που λέμε, να υπάρχουν ντους, να υπάρχουν ναυαγοσώστες στην περίπτωση που ο Δήμος, ο αρμόδιος Δήμος δεν επιθυμεί ή δεν προβαίνει στην εγκατάσταση ναυαγοσώστης στη συγκεκριμένη περιοχή και αυτό το κόστος κατόπιν θα το συμψηφίζει με το αντίτιμο της παραχωρήσεως, με το κράτος. Θα υπάρχει επίσης υποχρέωση πινακίδας με σαφώς προσδιορισμένα τα όρια, δηλαδή αυτό που λέμε τοπογραφικό αποτύπωμα, και εκεί λοιπόν θα υπάρχει και ένα σύστημα, το οποίο, ένα σύστημα QR code όπως λέμε, όπου κάθε πολίτης ιδιώτης θα μπορεί να διακρίνει αν υπάρχει παραβατική συμπεριφορά από τον εκμεταλλευτή του χώρου. Επίσης θα υπάρχουν και ντρόουν για λογαριασμό της πολιτείας όπου θα διαπιστώνεται, θα διακριβώνεται ή η παράβαση ή η υπέρβαση αυτής της παραχώρησης. Και εδώ βέβαια τα πρόστιμα θα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Στην περίπτωση κατά την οποία θα βλέπουμε διαπιστώνονται παραβάσεις ως προς την παραχώρηση θα είναι το τετραπλάσιο της τιμής εκκίνησης του διαγωνισμού. Το ίδιο πρόστιμο τετραπλάσιο θα είναι και στην περίπτωση αυθαιρεσίας από μέρους του ανθρώπου ο οποίος έχει την εκμετάλλευση και την ευθύνη. Δημιουργείται με αυτόν τον νόμο επίσης ο θεσμός της απάτης παραλίας. Παραλίες δηλαδή που δεν επιτρέπεται καθόλου η ανάπτυξη εκεί των προλοκαθισμάτων ή η κατάληψή τους με άλλο τρόπο νόμου. Επίσης,
τίθενται περιορισμοί, μπαίνουν περιορισμοί για το πόσος χώρος μπορεί πλέον να διατίθεται για παραχώρηση. Αυτός ο χώρος θα είναι το 50% των εκτάσεων εκεί πέρα και όχι παραπάνω 500 τετραγωνικά μέτρα. Ιδιαίτερα για τα εμπρολοκαθίσματα το ποσοστό θα είναι 60% και όπου υπάρχει καθεστώς Natura θα είναι 30%. Αυτός ο νόμος έρχεται να βάλει μία τάξη σε όλη αυτή την αντινομία που υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια και όσους από εμάς υπηρετήσαμε την αυτοδιοίκηση, ξέραμε τι άγχος διακατήχε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι προσπορίζονται έσοδα προσόδους για να ζήσουν την οικογένειά τους μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, τις καλοκαιρινές, τις θερινές δραστηριότητες. Τελούσαν πάντοτε υπό την αίρεση θα μου δοθεί, δεν θα μου δοθεί, θα υπάρχει έντονη πίεση από άλλους ανταγωνιστές και όλα αυτά. Σήμερα λοιπόν δίνεται η δυνατότητα μέσα από αυτή τη διαδικασία να παραχωρηθεί συγκεκριμένο τμήμα για από 1 μέχρι 3 χρόνια. Άρα να μπορεί ένας ο οποίος θα επικυρωθεί σε αυτόν ο διαγωνισμός να υποβάλει εν συνεχεία και σε ένα χρηματοδοτικό πρωτόκολλο όπως είναι το ΕΣΠΑ ή όπως είναι μία τράπεζα προκειμένου να χρηματοδοτήσει αυτές του τις δραστηριότητες. Διότι θα έχει μπροστά του μακροορίζοντα. Δεύτερον, δεν μπορεί ο καθένας ο οποίος θέλει να έχει μία ευπρεπισμένη δραστηριότητα να την χρηματοδοτεί μόνο για ένα χρόνο. Θα πρέπει να του δίνεται η ευκαιρία για περισσότερα χρόνια προκειμένου να μπορεί να κάνει και την απόσβεσή του αλλά και να έχει κερδοφορία. Θεωρώ ότι είναι ένα μέτρο επιβεβλημένο και θα λύσει πάρα πολλές αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες. Εν πάση περιπτώσει είναι πολύ ευεργετικό μέτρο για τον τουρισμό στην πατρίδα μας. Και τώρα Διονύση θα πάμε στη Ζάκυνθο. Εκεί είναι πραγματικά η κατάσταση τραγική. Εντάχθηκε τελικά έκτακτη ή σε έκτακτη ανάγκη η κοινότητα Ζακύνθου. Πήγε στον εισαγγελέα ο κ. Στασινόπουλος εχθές όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν αφορά το θέμα του νερού με το πετρέλαιο. Πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό θέμα. Τόσα νοικοκυριά παραμένουν μία ολόκληρη εβδομάδα χωρίς νερό. Πάμε να ακούσουμε τι μας δήλωσε ο ίδιος ο κ. Στασινόπουλος. Πάμε. Το πρωί επισκεφτήκαμε την εισαγγελία Ζακύνθου. Καταθέσαμε υπόμνημα με το τι ενέργειες έχουμε κάνει. Έχει κάνει υπηρεσία, έχουμε κάνει και εμείς ως Δημοτική Αρχή. Και αύριο θα ξαναπάμε ώστε να καταθέσουμε πλέον επίσημα ό,τι στοιχεία έχουμε για να είναι όλα στο φως. Αυτό είπαμε από την πρώτη στιγμή και αυτό θα πάμε μέχρι τελευταία στιγμή. Δυστυχώς ταλαιπωρούνται οι συμπολίτες μας εδώ και μία εβδομάδα περίπου για ένα έτακτο γεγονός που πραγματικά έχει φέρει γύρω στα 1500 νοικοκυριά σε πολύ δύσκολη θέση. Όλος ο μηχανισμός του Δήμου, της ΔΕΙΑΣ είναι δίπλα. Όλοι οι δρομεταφορείς, πλέον εχθές κάναμε και έτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, ενημερώσαμε και το Ζακυνθινό λαό αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο, τους Δημοτικούς Συμβούλους και αποφασίσαμε ότι ήδη ξεκινάμε με όλες τις ιδιωτικές υδροφόρες που υπάρχουν αλλά και τις δημοτικές να μοιράζουμε στον κόσμο νερό χωρίς να επιβαρύνεται ούτε ένα ευρώ. Καταλαβαίνετε πλέον ότι ο πολίτης είναι ο τελευταίος. Αυτός που φταίει και είναι ο πρώτος που δέχεται τις επιπτώσεις αυτού του έτακτου γεγονότος. Και γι' αυτό είμαστε στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε όσο γίνεται πιο ψύχρεμα και πιο γρήγορα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Δημαρχέ και καλή δύναμη. Τον ακούσαμε και τον ευχαριστούμε πραγματικά γιατί μας ενημερώνει ο κ. Στασινόπουλος έτσι για το τι ακριβώς τον συμβαίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι πολύ καλός φίλος και καλός πολιτικός, έντιμος πολιτικός, γι' αυτό και βγήκε. Λοιπόν, Διονύση, κάπου εδώ να ολοκληρώθηκε, να πούμε ότι αναμένουμε και εμείς τις κρίσεις στην αστυνομία και στην πυροσβεστική. Η είδηση είναι ότι ο υποστράτηγος, ο κύριος Βασιλείου, παραμένει στη θέση του υποστρατήγου και περιμένουμε την τοποθέτησή του και περιμένουμε για τις εξελίξεις στην πυροσβεστική υπηρεσία. Θα τα δείτε όλα στο Corfu TV News. Διονύση, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Εδώ το σημείο εκπομπή λόγος αντίλογος ολοκληρώθηκε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την προσοχή σας. Να σας ευχηθούμε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Ραντεβού την Κυριακή. Καληνύχτα σε όλους.
για τον πρωινό σας καφέ, το σάντουιτς, αλλά και την απογευματινή σας χαλάρωση με έναν υπέροχο χυμό. Στην επαρχιακή οδό Κασιόπη Σιδαρίου, στην Εχαράβη. Και στο τηλέφωνο 26630-64190. Σε όλα τα είδη, γυναικεία, ανδρικά και παιδικά. Κατάστημα Well, σε εξαιρετικές τιμές. Όρο συνάντηση στα Ολύμπια, το καφενείο του Ζήσιμου, που πλέον λέγεται Greco Street. Ιδιαίτερα εκπαιδευμένο και ευγενικό προσωπικό, προϊόντα υψηλής ποιότητας, χώρος με σεβασμό στην ιστορία, αλλά και αύρα Ιωνίου, το Greco Street αποτελεί ξανά το αγαπημένο στέκι για κάθε ηλικία. Σας περιμένουμε να δοκιμάσετε από κοντά τις γεύσεις μας, να απολαύσετε τον καφέ σας στο υπέροχο Λιστόν. Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμε με το αστικό. Κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα απεριορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Μπενίτσες, αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στο χρόνο σας. Των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κερκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Πολυκατάστημα Κέρκυρα Stores, τσαπημένη κερκυραϊκή επιχείρηση με δωρεάν και γρήγορη εξυπηρέτηση σε όλο το νησί και με ένα εύχριστο e-shop που πολύ εύκολα κάνετε τις παραγγελίες σας. Σύντομα μεταφερόμαστε σε έναν πανέμορφο, ιδιόκτητο, τεράστιο και πιο σύγχρονο χώρο στον περιφερειακό Λευκύνης. Μας βρίσκεται στα γνωστά τηλέφωνα που ήδη γνωρίζετε και όπως πάντα άμεση, δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Σας περιμένουμε με πολλές ευχάριστες εκπλήξεις. Εστιατόριο Rex στο πιο κεντρικό σημείο του νησιού, στο κέντρο της πόλης. Από το 1932 σταθερά προτείνει γεύσεις με γνώμονα την παράδοση που σίγουρα δεν θα σας αφήσουν ανικανοποίητους. Εστιατόριο Rex, για ένα ξέχαστο ταξίδι γεύσης. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ.
Ένωση Εστίασης Κέρκυρας με τη στήριξη του Συλλόγου Επαγγελματιών Λογιστών Κέρκυρας προσκαλεί τα μέλη της και όλους τους επαγγελματίες της εστίασης που επιθυμούν να εγγραφούν στην επιμορφωτική ενημερωτική ημερίδα με θέμα Εργάνη 2. Πρόστιμα, ψηφιακή κάρτα ΙΚΑ, νέα φορολογικά μέτρα και πνευματικά δικαιώματα μουσικής. Την Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου, στις 4.30 στο Εργατικό Κέντρο. Ένωση Εστίασης Κέρκυρας. Ενημερωθείτε υπεύθυνα και σωστά.